Να παραμείνουν όλα τα γυμνάσια εκτός του χιλιοδένδρου, το οποίο προτείνεται να συγχωνευτεί με το γυμνάσιο Πενταβρίσου, να διατηρηθούν τα δημοτικά σχολεία, τα οποία όμως πληρούν τις παιδαγωγικές ανάγκες, και να συγχωνευτεί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας με το Εσπερινό Γυμνάσιο, αποφάσισε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς, το οποίο συζήτησε το φλέγον θέμα των ημερών σχετικά με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων. Ο Δήμαρχος Καστοριάς Μανώλης Χατζησιμεωνίδης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με την Περιφερειακή Διευθύντρια Έλενα Ζιγούρη. Ως τοπική κοινωνία έχουμε κάθε λόγο να έχουμε άποψη πάνω σε αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό και το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που απευθύνεται στους περιφερειακούς διευθυντές ζητάει να λάβουν υπόψη την άποψη και της τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από τις άλλες απόψεις, ζητάει να λάβουν υπόψη και την άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, ως Δήμος Καστοριάς δεν μπορούμε να είμαστε αμέτωχοι. Και επομένως, το ανώτατο όργανο του Δήμου Καστοριάς και το δημοκρατικά νόμιμο διημένο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό και εισηγήθηκε να έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο την άποψη πάνω σε αυτό το μείζο θέμα της παιδείας. Σας πληροφορώ ότι είχα επαφές, βρήκα και η Περιφερειακή Διευθύντρια από την Κοζάνη, η κυρία Ζιγούρη, η οποία ανέπτυξε τις θέσεις του Υπουργείου. Βέβαια δεν ανέφερε λεπτομέρειες, αλλά από την συζήτηση και την κουβέντα κατάλαβα ότι υπάρχει πρόθεση να υπάρχουν αρκετές εκτεταμένες, θα έλεγα, συγχωνεύσεις σχολείων. Μεταξύ αυτών δεν το ανέφερε ότι είναι απόφαση, αλλά συζητιέται ότι μπορεί να είναι να συγχωνευτούν το γυμνάσιο Κορισσού με το γυμνάσιο Μαυρόβου, το γυμνάσιο Πενταβρίσου και Χιλιοδέντρου να πάει στο Μανιάκι, το γυμνάσιο Ινόης να πάει στην Μεσοποταμία και το γυμνάσιο Χορεστίων να πάει στο Μανιάκι της. Δηλαδή, κατάλαβα από τα λεγόμενα ότι αυτές είναι οι προτάσεις όσον αφορά τα γυμνάσια. Το Απταλίκια δεν υπάρχει καμιά συγχώρεση, υπάρχει μόνο το ΕΠΑΛ, του άλλου εξοριστικού, το οποίο υπάρχει πρόθεση μάλλον να καταργηθεί και να έρθει στην Καστοριά. Όπως επίσης και για τα δημοτικά, να καταργηθούν τα δημοτικά της Ιεροπηγής, του Δεντροχωρίου, το δημοτικό, το κορυφαίο συζητιέται αν θα παραμείνει διαθέσιμο, το δημοτικό της Βασιλιάδας, αφού και της Κλεισούρας είναι καταργημένο, το δημοτικό της Βασιλιάδας να πάει στην Κορυσό, το δημοτικό της Πενταβρίσου και του Χιλιοδέντρου να ενωθούν σε ένα δημοτικό. Κάπως έτσι έχει εικόνα, το πρώτο όγδο να γίνει ένα σχολείο. Αυτή είναι η εικόνα περίπου που τίνει να διαμορφωθεί. Τον λόγο πήραν στη συνέχεια οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Εάν έρθει κάποιος από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αλεξανδρούπολη στην Ιεροπηγή και δεν βγει κάποιον έξω να ρωτήσει πού είμαι, ρε παιδιά, βγήκα στην Αλβανία. Ο μόνος τρόπος για να καταλάβει ότι είναι στην Ελλάδα είναι η ελληνική σημαία του δημοτικού σχολείου. Εάν κατέβει και αυτή, έχουμε σβήσει. Έχουμε πάψει. Κυριακές εγκαταστάσεις είναι άριστες, είναι ολοκένουργιο, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τέτοιο δημοτικό σχολείο στην Καστοριά. Έχει χαρακτηριστεί δυσπρόσιτο από το Υπουργείο Παιδείας. Βρίσκεται στα 1168 μέτρα υψόμετρο με μείον 18 βαθμούς. Είναι όχι παραμεθόριο, στη μεθόριο, στη μεθόριο στην κυριολεξία, ξυπνά το πρωί ο γιος μου και βλέπει την Αλβανία πέρα. Κρατάμε θερμοκήρυση εκεί πάνω. Βγάζει αριστεύσαντες μαθητές κάθε χρόνο. Το μόνο που μας απέμεινε είναι αυτό το δημοτικό σχολείο, αριθμοί 10 παιδάκια, θα μπουν άλλα 3 φέτος, θα φύγει ένα. Θέλω να σας μεταφέρω τον προβληματισμό μου, αν με καταλαβαίνετε.
Μένουμε εκεί πάνω στο σημείο 18, στα 500 μέτρα από την Αλβανία, με τις κακουχίες, με τα προβλήματα. Το μόνο μας χαροποιεί 25 Μαρτίου και τον Οκτώβριο είναι που βλέπουμε τα παιδάκια με δημιουργική σημαία σχολείο. Εάν μας πάρετε και αυτό, δεν έχει όχι να μας το πάρετε, δεν εννοώ εσείς, ο Δήμος, ενώ το Υπουργείο, αυτά που λέω σας θα τα πω και στο Υπουργείο και όπου μπορέσω και θα πάω και στην Αθήνα να βρω την ίδια την Υπουργό και ότι έχει διατέλεση και νομάρχης εδώ. Πιστεύω να με καταλάβει, θα πάω και στον Πρόεδρο της Βουλής, γιατί είμαστε το τελευταίο χωριό και του Δήμου και της Ελλάδος. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Όσον αφορά την χωροταξία των σχολείων της δευτεροβάθμιας. Ξέρουμε ότι τα σχολεία που είναι ο κ. Κανονίδης της Καστοριάς τα έχουν προσθέσει όλα τα χρόνια, είχαμε την ευθύνη της ανομαρχίας της συντήρησης και της επισκευής των κτηριακών υποδομών των σχολείων. Εκείνο το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε όσον αφορά την πρωτοβάθμια είναι ότι επιτακτικά πρέπει να γίνει συγχώρεση του πρώτου και του 8ου. Διότι δεν θα μπορέσουμε να εντάξουμε. Ναι, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα πρέπει να την πούμε. Δεν μπορούμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ δύο σχολεία. Ένα. Και άμεσα, κύριε Δημάρχε, πρέπει να πάρουμε απόφαση στον πρώτο το κτηριολογικό. Να τελειώσει αυτό. Γιατί θα έρθει η ώρα να καταθέσουμε την πρόταση και θα έχουμε πρόβλημα πώς θα το βαφτίσουμε. Πρώτο ιό. Δηλαδή πρέπει να είναι. Πρέπει δηλαδή να αλλάξει, να γίνει σημαντικό. Όσον αφορά να πω και εγώ κάτι, θα άξω προσοχή και το κύριο Δημάρχο. Καλλικράτης πολύ εύκολα μπορεί να λέγεται στα γραφεία του Υπουργείου Παιδείας με ένα εφαρμό εφαρμοσία της τοπικής κοινωνίας. Δεν μπορεί να λαμβάνει απόφαση ερήμου του Υπουργείου Παιδείας αυτά τα χρόνια. Η νομαρχία του Υπουργείου Παιδείας τουλάχιστον δεν έκανε καμία μεταβολή παρά ελάχιστη σύμφωνα στην επόμενη τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Θέλουμε καλύτερη εκπαίδευση. Θέλουμε όμως μια εκπαίδευση που να στηρίζει, όπως είπε και ο κ. Κανονίδης, να στηρίζει και την ανάπτυξη, να παρέχει καλύτερη μορφή στα παιδιά μας, αλλά όχι λόγω μνημονίου να κάνουμε συνεννόηση τη βάρος της εκπαίδευσης και τη βάρος τελικά του κοινωνικού. Η εκπαίδευση είναι σίγουρο ότι δεν είναι οικονομικό μέγεθος. Αλλά σίγουρα δεν είναι και ιστορία γειτονιάς. Ό,τι αναφέρεται για κάποια συγκεκριμένα θα μπορεί να ισχύει για οποιοδήποτε μέρος και κακώς αναφέρεται. Κόλλησε να γίνει παρεξήγηση με τον κύριο Κάκο, αναφέρατε τον Γάβρο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ισχύει για παντού. Το Υπουργείο βέβαια έστειλε μια εγκύκλιο, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και οι μετακινήσεις των μαθητών περιέχονται πλέον στην αρμοδιότητα των νέων δήμων, οι οποίοι θα πληρώνουν. Είναι σίγουρο ότι όταν παρέξει μια υπηρεσία έχει ένα κόστος. Και είναι σίγουρο ότι πρέπει να έχει τα χρήματα εκείνα για την υπηρεσία που θα παρέχει. Εμείς θα συνταχθούμε με την άποψη των ειδικών. Αλλά νομίζουμε επίσης ότι οφείλουμε να ορίζουμε τις εξελίξεις των ειδικών. Νομίζουμε λοιπόν ότι οι ειδικοί είναι οι μόνοι που μπορεί να έχουν πρόταση. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αυτός που θα ορίσει την εκπαίδευση. Και εκπαίδευση, ξαναλέω, δεν είναι ιστορία γειτονιάς. Κατά την άποψή μου. Αλλά επειδή οι ειδικοί πρέπει να αποφέρονται και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε την άποψη των ειδικών. Απλώς, επειδή νομίζω ότι η πρόταση μας μοιράστηκε μόλις σήμερα, ξέρετε. Χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία, ενώ ο νόμος ορίζει ακριβώς τη λογική με την οποία θα γίνουν συγχωνεύσεις. Και οτιδήποτε κρατήσετε, θα το κρατήσετε μάλλον μόνο για ένα χρόνο. Παρακαλώ, ετοιμάστε Plan B, έτσι ώστε να ορίζουμε εμείς τις εξελίξεις, γιατί εσείς, κύριε Χατζησημεωνίδη, έχετε την ευθύνη, εάν οι πρώτες δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι, όπως είπε ο εκπρόσωπος της Ιεροπηγής, ότι έχουν μείον 18, ότι είναι επικίνδυνη μεταφορά κτλ. Να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη η πρόταση για να μπορεί να περάσει. Γιατί ξαναλέω ότι όλα όσα γίνονται στον τόπο τώρα, βέβαια εγώ νομίζω ότι ήταν υπερβολή ο αριθμός του γυμνασίου και των δημοτικών που είχαμε. Νομίζω εγώ. Βεβαίως και λέω ξανά, δεν είναι ιστορία γειτονιάς. Μένω σε αυτό. Έχω ακούσει εισηγήσεις ειδικών. Συντάσσουμε την άποψη των ειδικών. Απλώς ετοιμάστε Plan B σε περίπτωση που πάνε συγχωνεύσεις, μην είναι πολύ εκτεταμένες και τελικά, γιατί ξέρετε, όταν ζητάτε πολλά, είναι πολύ πιθανό. Συγχωνεύσεις, περίπου. Ωραία. Τι στόχο έχω. Είναι γνωστά στα γυμνάσια. Είναι γνωστά, κύριε Χατζησημεωνίδη. Άρα λοιπόν, ορίστε εσείς. Έτσι ώστε να μην κοροϊδεύουμε κανένα. Συντασσόμαστε λοιπόν και ψηφίζουμε την πρόταση, αλλά παρακαλούμε κάντε και ένα έκτακτο αν μπορείτε για την πρωτοβάθμια, έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση.